Να μιλήσουμε για χορό, να μιλήσουμε για μουσική. Είναι αυτά τα οποία ομορφαίνουν την ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Καλό είναι λοιπόν να είναι συστατικό της καθημερινότητάς μας. Ποιος καταλληλότερος για να μιλήσουμε για αυτά από το Θανάση Μαυρόκοστα, χοροδιδάσκαλος και μουσικός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ χρόνια ευχαριστώ. Πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Εγώ ευχαριστώ, Θανάση, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά και έρχεσαι με ένα υλικό το οποίο έτσι το είδα και στο διαδίκτυο από όπου το αλίευσα κιόλας και θα δούμε και σε λίγο, το οποίο μας έκανε και να χαμογελάμε και να νιώθουμε περήφανοι. Και θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο σου ταξίδι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, την περιοδία αυτή που έκανες. Καταρχήν, πώς βρέθηκες στην Αμερική? Ήταν ένα 7ήμερο ταξίδι με το κριτικό κουαρτέτο. Κάναμε την πρώτη μας παράσταση στο Wisconsin. Η δεύτερη ήταν Σαρατόγκα να γίνει, αλλά δεν έγινε λόγω κακοκαιριστικών συνθηκών. Η τρίτη ήταν η πιο δυνατή που ήταν στο Carnegie Hall, που είπες και εσύ που ήταν το δέος εκεί πέρα, επιτόνιασε και εγώ και όλοι μας πιστεύω. Και άλλη μια στη Βοστόνη και μετά γυρίσαμε. Αυτό που βλέπουμε αυτό που είναι από το Carnegie Hall. Από το Carnegie Hall. Το οποίο υπάρχει έτσι αυτό το βιντεάκι, γιατί δεν επιτρέπεται στην ουσία να παίρνουμε ουσιαστικά βίντεο. Ουσιαστικά είναι βίντεο από θεατή. Αυτός που το πήρε, να είναι καλά. Έτσι, από θεατή, ο οποίος παρακαλώ να ακούσουμε έτσι και λίγο. Βέβαια, προτού σχολιάσω αυτό που βλέπουμε τώρα και βλέπουμε ακόμα, ότι το Carnegie Hall είναι ένας χώρος μοναδικός για τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τους μεγαλύτερους χώρους όπου ουσιαστικά δίνονται κονσέρτα, μουσικά κονσέρτα, παραστάσεις, με βαριά ιστορία. Γι' αυτό και για μας, για όλους ήταν έτσι μια μεγάλη στιγμή, ένα δέος νιώθησα να μπαίνει μέσα, όταν ξέρεις ότι τόσα μεγάλα ονόματα της μουσικής και του χορού στο παρελθόν έχουν εκφραστεί εκεί μέσα, να το πω και έτσι, με την καλύτερη έννοια. Πώς ήρθε η πρόσκληση για αυτή την παράσταση, Θανάση? Έχουμε ένα μάνατζερ από την Γαλλία που πρόθεσε το συγκρότημα και μας έκλεισε αυτή το... Και να φανταστώ ότι υπήρχε πολύ ομογένεια μέσα, κριτική, ναι, Έλληνες. Ναι, πάντα. Αυτό μπορεί να το νιώσει κανείς μόνο με το ζήσει, ότι το πόσο φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι, η κριτική, ας πούμε, που ξέρουμε εμείς, στο εξωτερικό γενικά και στην Αμερική και γενικά στην Ευρώπη, όπου είναι τέλος πάντων, όπου έχουμε πάει, ανοίγουν έτσι τα σπίτια τους. Μόνο που μας βλέπουν νομίζουν ότι είναι η Κρήτη ίδια, που και εμείς αυτό που κουβαλάμε είναι, το θεωρούμε ότι είναι σοβαρό και βαρύ. Βλέποντας τον χορό σου, θα μπορούσα να τον περιγράψω σε ένα χορευτικό μονόλογο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι έτσι. Το νόημα αυτού του σχήματος είναι έτσι. Ο καθένας από εμάς, από τους τέσσερις, εκφράζεται με τον δικό του τρόπο. Τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή που χορεύεις, τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι κάτι? Όχι, απλά ακολουθάς το ρυθμό. Το ρυθμό? Ναι. Ρυθμό, αυτό σχεδιάζεις εκείνη τη στιγμή. Εννοείται. Πολλές φορές πάνω σε έτσι, σταθερά μοτίβα, τα οποία τα έχουμε κάνει πρόβα με τα παιδιά. Ναι. Και τις άλλες φορές που δεν ακολουθάω τα μοτίβα, είναι αυτό που μου έρχεται, ότι μου ήρθε. Τι σου είπαν οι θεατές αμέσως μετά την παράσταση? Γιατί φαντάζομαι εκτός από τους Έλληνες υπήρχαν και ξένοι θεατές. Άμα κρίνω από το χειροκρότημα, ήταν ευχαριστημένοι. Το χειροκρότημα είναι εκείνο το οποίο δείχνει, ναι, και, ναι. Και τη δύναμη. Μια περιοδία λοιπόν η οποία σας κάνει να βρίσκεστε κοντά στην ομογένεια, και θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι για τους καλλιτέχνες να βρίσκονται στο εξωτερικό, να αποδέχονται προτάσεις ή και οι ίδιοι να προσπαθούν να βρεθούν στο εξωτερικό. Είναι καταρχήν έτσι ένα κίνητρο. Δηλαδή, όταν σε καλέσει η ομογένεια να πας να παίξεις, να χορέψεις κάπου, είναι για σένα και μια επιβράβευση, να το πω. Και έτσι αυτό που κουβαλάς και πας εκεί είναι όλη η Κρήτη
μέσα σε ένα σπίτι, σε μια σκηνή. Νιώθεις ότι είναι μια μικρή Κρήτη μέσα στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Έτσι. Όλη η Κρήτη σε ένα σπίτι. Ή στη Βοστόνη, οπουδήποτε πας. Ναι, ναι, οπουδήποτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχεις διπλή ιδιότητα και χοροδιδάσκαλος και μουσικός. Θέλω να δούμε και τις δύο πλευρές του Θανάση Μαυρόκοστα. Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της μουσικής. Κρητικό κουαρτέτο. Τέσσερα παιδιά, τα οποία, νέα παιδιά, τα οποία έχετε κάνει ουσιαστικά ένα συγκρότημα. Δουλειές, βρίσκεται κάτι στα σκαριά, σχέδια. Πάντα υπάρχει κάτι στα σκαριά. Τώρα εντάξει, μετά από το Carnegie είναι μια κορύφωση που θα ξεκουραστούμε λίγο, γιατί ναι, ο καθένας έχει τα δικά του project, να το πω έτσι, να προχωρήσει. Τρέξει. Οπότε θα ξεκουραστούμε τώρα λίγο, γιατί ήταν λίγο ζώρικο όλη η προετοιμασία μέχρι το ταξίδι αυτό. Και θα κάνουμε ο καθένας τα δικά του μέχρι νεοτέρας. Μέχρι νεοτέρας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Έχουμε να περιμένουμε, ναι, λοιπόν, βεβαίως, πράγματα. Εγώ ετοιμάζομαι ένα CD τώρα, δύο CD, ένα με καινούργια κομμάτια με τίτλο «Γιορτές», μια ζωντανή ηχογράφηση με τίτλο «Θεσσαλονό Χαρές», που περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια γάμου, βάφτισης και έτσι της χαράς. Μια νέα παράσταση, νέα εξέλιξη παράσταση «Ποιος είναι κοινός πατή» που γνωρίζεις, που έτσι αποτελεί αφιέρωμα σε μουσικές μορφές της Κρήτης με πολύ χορό και μουσική. Θα την κάνουμε το καλοκαίρι. Και βασικά το μεγάλη μας παράσταση «Χορεύουμε για καλό σκοπό», που να είναι καλά το κανάλι σας, κάθε χρόνο μας κάνει την τιμή και κάνει τη λήψη στο Χυποθέατρο. Στο Μεγάλο, που είναι για την ανθρωπική εκδήλωση. Αυτή. Και έτσι είναι ένα κίνητρο για εμάς, τους δασκάλους σχολής μας και τους χορευτές, και να χορέψουμε και να δείξουμε τη δουλειά μας των μικρών παιδιών. Γιατί εκεί είναι το μέλλον, τα μικρά παιδιά. Βέβαια. Εμείς, και όσο και να χορεύουμε, πάνω απ' όλα είναι τα μικρά παιδιά. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστας έχουν έτσι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν περάσει παιδιά και παιδιά. Ομολογώ ότι έχω περάσει κι εγώ. Για από το 1979 σχολή. Ίδρυσε ο πατέρας μου την πρώτη σχολή στην Αθήνα. Άρα δηλαδή το 2019, έτσι, με τη μέθοδο της αφαίρεσης της πρόσθεσης, φέτος κλείνουμε 40 χρόνια. 40 χρόνια λειτουργία. Ναι. 40 χρόνια λοιπόν παρών στην κρητική παράδοση. Το 1986 κατέβηκε εδώ και άνοιξε τη σχολή του Ηράκλειου, ναι, πατέρας μου Δημήτρης. Αλλά μετρήσουμε από το 79, γίνουμε 40 χρόνια φέτος. Τώρα την έχεις αναλάβει εσύ. Όχι. Θανάση. Και εγώ και ο πατέρας μου και όλοι οι συνεργάτες μας εκεί. Και ο κύριος Δημήτρης είναι, λοιπόν, έτσι. Ο πατέρας μου έχει δύναμη και. Να του στείλουμε και τα φιλιά μας, όπως κάθε φορά άλλωστε. Τι είναι εκείνο το οποίο βλέπεις τα νέα παιδιά και σ' αρέσει? Τα μικρά παιδιά αγαπούν την κρητική παράδοση. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα βλέπω στα παιδιά, αφού ασχολούνται τόσο πολύ με το χορό, με τη μουσική, με το τραγούδι, και όλο ένα και βγαίνουν καινούργιες σχολές χορού, καινούργιοι καλλιτέχνες, μουσική, λαούτο, λύρα, μαντολίνα, τραγουδιστές, παίζουν πνευστά και όλα γυρίζουν γύρω από την Κρήτη. Δηλαδή από την κρητική παράδοση. Έχουμε η κρητική παράδοση και ο χορός, και η μουσική και το τραγούδι. Έχει πολλά να δώσει ακόμα και σε πολύ μεγάλο επίπεδο να φτάσει ακόμα. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε όλοι. Ανθίζει ακόμα η κριτική, ναι, ναι, μουσική. Ναι, δεν μένει στάσιμη. Βεβαίως. Κάθε μέρα βγαίνει κάποιο καινούριο κομμάτι, κάποια καινούργια μουσική. Βέβαια. Εμείς κάθε μέρα, ας πούμε, στις σχολές μας, μια φιγούρα χορευτική καινούργια να βγει, νομίζουμε ότι κατακτήσαμε ένα καινούριο βουνό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο πιο μικρός μαθητής. Εντάξει, είναι από 4. 4. Θεωρώ 5. Εγώ θεωρώ μια σωστή ηλικία από τα 5 και μετά. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει μια απόκληση μισού έτους ή ενός έτους, ανάλογα στην όρεξη. Βιάζονται οι γονείς. Γιατί το λέω αυτό καθαρά από το κομμάτι της διδασκαλίας. Αν έρχονται και βλέπεις την αγωνία, μέσα από τη χαρά βέβαια, το ότι θέλουν το να βιάζονται, μάθουν. Εντάξει. Δεν είναι μια ωραία λέξη να την πούμε, αλλά έχουν την αγωνία. Με την καλή έννοια. Αυτή που είπε στο δεύτερο. Ναι. Να δουν το παιδί του γρήγορα να χορεύει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ό,τι είναι να μάθει το παιδί, θέμα είναι η όρεξη και επιμονή και η τακτική, ας πούμε, η τακτικότητα του μαθητή. Οπότε, βέβαια, τι θα το κάνει 4 χρόνο, τι 5, τι 6, τι 7, τι 25. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ να δεν το είναι πούμε αργά. Γι' αυτό, έτσι. Το θέμα είναι να έχει όρεξη. Οπότε. Αυτό. Έχω μάθει όμως ότι έχεις και άλλα πράγματα στα σκαριά, όπως ένα βιβλίο, είναι έτσι? Ναι, αυτό είναι έτσι που θα είναι κάτι έτσι που μπορούμε να συζητήσουμε και στον αέρα. Θα ασχοληθούμε πολύ για αυτό το χρόνο. Ναι. Είναι ένα βιβλίο που γράφουμε τώρα με το φίλο μου τον Μανώλη τον Κανταρτζόγλου, τον φυσικοθεραπευτή. Ναι. Και ο τίτλος του είναι «Η κινησιολογική ανάπτυξη στην τέχνη του χορού». Το οποίο λοιπόν πραγματεύεται το χορό από μια άλλη οπτική. Στόχος του βιβλίου αυτού και εμάς είναι να κάνουμε πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο στοχοποιημένη την εξέλιξη των ενδυνάμεων χορευτών. Δηλαδή όλων που θέλουν να μάθουν. Είναι και θέμα ασφάλειας. Βέβαια, όλα αυτά. Ο χορός. Πρέπει να προσέχεις για να έχεις. Και όσο μεγαλώνει. Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, που κάνουμε σε αυτό, είναι να ξεχωρίσουμε και να αναλύσουμε τα στάδια του χορού.
της μάθησης, που είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν στάδια λοιπόν, υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα βήματα. Ναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει τέσσερα βασικά τα τέσσερα στάδια που αυτά πρέπει να αναλυθούν. Το πρώτο στάδιο είναι η εκμάθηση. Ναι. Μια εξαίρεση από χορό, θα καταλάβεις εσύ και όποιος ασχοληθεί. Το πρώτο στάδιο είναι η εκμάθηση, μετά είναι η κατάκτηση, ναι, μετά είναι η τελειοποίηση και μετά είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν αρχάριοι και προχωρημένοι, που είναι έτσι γενικός όρος, οι αρχάριοι είναι στα πρώτα δύο και οι προχωρημένοι στα επόμενα δύο. Οπότε αυτοσχεδιασμός έρχεται όταν πλέον το έχεις κάνει δικό σου. Ναι, το έχεις. Ναι. Μπορεί να το σχεδιάσει κάποια στιγμή έτσι εύκολα, αλλά λίγο. Το θέμα είναι να το σχεδιάσει να είναι όλα όπως πρέπει. Έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι, Θανάση, διστάζουν να έρθουν να μάθουν χορό γιατί θεωρούν ότι δεν το έχουν. Είναι άνθρωπος που είναι λάθος. Αν δεν προσπαθήσεις, πού να ξέρεις. Πρέπει να προσπαθήσεις για κάτι. Είναι σαν το φαγητό, δεν δοκιμάζω γιατί δεν μου αρέσει. Άμα δοκιμάσεις θα δεις. Έτσι, ο χορός ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι βέβαια, και ο χορός είναι μέσα στη δοκιμή. Ωραία πράγματα από το Θανάση Μαυρόκοστα, από το κριτικό κουαρτέτο, από τις σχολές λοιπόν Μαυρόκοστας. Έχουμε να περιμένουμε πολλά, πλούσιο το 2019. Φέτος η χρονιά θα είναι φορτωμένη, αλλά ευχάριστα. Σε προσωπικό επίπεδο, τι να ευχηθούμε στο Θανάση Μαυρόκοστα, τι είναι εκείνο το οποίο θέλεις για το 2019? Η οικογένειά μου να είναι καλά, πάνω απ' όλα, με υγεία, με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Δυστυχώς, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ευτυχία, να μεταφέρω κι εγώ σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, και ηρεμία για να είμαστε, να προχωράμε μπροστά. Έτσι. Και να βάλουμε και περισσότερο χορό και μουσική στη ζωή μας, Θανάση. Και όρεξη. Και όρεξη. Αυτό είναι. Υγεία αυτό είναι. Κάνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ εγώ μαζί μας σήμερα. Μεγάλη μου τιμή.